Pepper και Carrot, επεισόδιο 10. Ειδικό καλοκαιρινό επεισόδιο. Η Pepper και ο Carrot ήτανε διακοπές σε ένα εξωτικό νησάκι. Και γύρω από αυτό το νησάκι υπήρχαν και άλλα νησάκια. Και κάθε νησάκι είχε ένα ή δύο δέντρα, τα οποία μάλλον ήταν φοίνικες. Το πιο κοντινό μας νησάκι είχε και ένα ωραίο κοχύλι. Ενώ ένα μακρινό νησάκι δεν είχε καθόλου δέντρα πάνω του. Δεν είχε κανένα δέντρο. Οπότε, στο νησάκι που ήταν η Pepper και ο Carrot και στα γύρω νησάκια υπήρχαν δέντρα. Άλλο είχε ένα, άλλο είχε δύο. Τα νησάκια αυτά βρίσκονταν σε μια πολύ όμορφη θάλασσα, η οποία είχε χρώμα γαλάζιο. Έκανε ζέστη και από πάνω υπήρχαν μερικά συννεφάκια. Η Pepper ξάπλωνε και έκανε ηλιοθεραπεία. Φαινόταν πολύ χαρούμενη. Ο Carrot πάλι πεινούσε και σκεφτόταν ένα ωραίο ψάρι πάνω σε ένα πιάτο με το μαχαιροπύρουνο. Προφανώς ο Carrot θέλει να φάει. Είχε καρφώσει στην άμμο το καλάμι και περίμενε να πιάσει κάποιο ψάρι. Τι περίμενε να πιάσει ο Carrot? Κάποιο ψάρι. Ενώ τι έκανε η Pepper? Ηλιοθεραπεία. Λιαζόταν στον ήλιο. Δίπλα είχαν αφήσει τη μαγική σκούπα. Δίπλα από τον Carrot υπήρχε ένα μικρό κοχύλι. Ξαφνικά μια σκιά τους κάλυψε. Η Pepper άνοιξε το ένα μάτι, αλλά ο Carrot άνοιξε και τα δύο και τρόμαξε πάρα πολύ και φώναξε. Ο Carrot έκλεισε τα μάτια του με τα μπροστινά του ποδαράκια και η Pepper άνοιξε και τα δύο της μάτια και τρόμαξε αυτή και άνοιξε πάρα πολύ το στόμα και φώναξε, ούρλιαξε. Γιατί τι είδαν η Pepper και ο Carrot και τρομάξανε? Είδανε ένα τεράστιο θαλάσσιο τέρας με μυτερά δόντια και ανοιχμένο το στόμα του να πηγαίνει προς το νησάκι και να είναι έτοιμο να φάει και τους δύο. Αυτό ήταν όντως ένα τρομακτικό θαλάσσιο τέρας, ένα πολύ άσχημο τέρας με μπλε μάτια και κοφτερά δόντια και τεράστιο στόμα. Δάγκωσε ολόκληρο το νησί από τα θεμέλια μέχρι πάνω τα δέντρα, από κάτω μέχρι την κορυφή. Το τέρας έκλεισε το στόμα του και κατάπιε ολόκληρο το νησί και βούτυξε πάλι μέσα στο βυθό, μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό. Η Pepper, ο Carrot και το νησάκι τους μαζί με τα δύο δέντρα που είχαν κοπεί στη μέση και το άλλο μισά δέντρα ήταν κάτω, βρέθηκαν ξαφνικά μέσα στην κοιλιά του τέρατος. Και από κάτω βρισκόταν οξέα, νεκρά ψάρια και πολλά άλλα ψάρια που είχαν παγιδευτεί και χελώνες και αστακοί και χταπόδια και όλα μαζί είχαν βρεθεί παγιδευμένα μέσα στο τέρας, κάτι σαν τον Σεβάχ. Η Pepper ξεκίνησε να σκέφτεται πώς θα φύγουν από εκεί. Ο Carrot πάλι είχε καεί ουρά του και την φύσαγε για να σβήσει και έβγαλε λίγο καπνό. Η Pepper είπε στον Carrot κάτι για το ψάρι που ήθελε να φάει. Όλα τα άλλα πλάσματα ακούγανε με αγωνία, γιατί άμα ξέφευγε η Pepper και ο Carrot θα ξεφεύγανε και αυτά. Ο Carrot χάρηκε πάρα πολύ, έβγαλε τα νυχάκια του έξω και ξεκίνησε να γδέρνει και να γρατζουνάει το τέρας μέσα από μέσα του. Και το τέρας, γιατί μπορεί να ήταν τέρας, αλλά πονούσε, πόνεσε πάρα πολύ και έκλαψε. Έκλαψε μέσα στο νερό και δάκρυα βγήκανε και από τα δυο του μάτια. Από τον πόνο το τέρας έφτισε, ξέρασε όλα τα πλάσματα που είχε καταπιεί, όχι όμως και το νησάκι. Δεν πειράζει. Τα ζωντανά πλάσματα βγήκαν έξω, εξφενδονίστηκαν στον αέρα
Ένα χταπόδι, μια χελώνα, ένα σαλάχι, ψάρι, ψάρι και πολλά ψάρια, και ο κάροτ και η πέπερ. Όλα μαζί βγήκαν χαρούμενα πάλι στην επιφάνεια της θάλασσας και κολυμπούσαν. Η πέπερ ζητοκράβγαζε, φώναζε χαρούμενη, οι χελώνες ήταν χαρούμενοι, νες, τα ψάρια ήταν χαρούμενα, ο κάροτ ήταν πολύ χαρούμενος και ένα χταπόδι του φόραγε μια θαλάσσια κορώνα, τον έκανε βασιλιά. Ο κάροτ καθόταν επάνω σε μια θαλάσσια χελώνα και η άλλη χελώνα ακουμπούσε στη σκούπα της πέπερ. Η πέπερ με τη σκούπα της οδήγησε όλα τα πλάσματα που είχε καταπιεί το τέρας και ο κάροτ σαν βασιλιάς επίσης οδήγησε σε μια αντεπίθεση. Όλα μαζί σχημάτισαν ένα μεγαλύτερο στόμα και κυνήγησαν το τέρας και έτσι νίκησαν. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο, κυρίες και κύριοι.